Τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης, χιλιάδες συνάδελφοι βρεθήκαμε εκτός των πινάκων, ενώ εργαζόμασταν, κάποιοι εργάζονταν χρόνια στην εκπαίδευση, λόγω του παραβόλου των 3 ευρώ. Πλέον αυτοί οι συνάδελφοι είναι πάνω από 12.000 για ένα τελείως τυπικό και διαδικαστικό θέμα, το οποίο θα μπορούσε να έχει λυθεί άμεσα, χωρίς προστριβές. Είμαστε πραγματικοί άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη θέση τους, εργάζονται χρόνια στην εκπαίδευση, είναι μεγάλη αδικία. Αναρωτιόμαστε ποια πολιτική σκοπιμότητα εξυπηρετεί η μη λύση του θέματος. Το ίδιο αίτημα όλων των απορριφθέντων όλων των προκηρύξεων είναι η δικαίωσή τους απέναντι στο διαγωνισμό. Ζητάμε το βασικό μας αίτημα να ψηφιστεί άμεσα τροπολογία και να επιδείξει τη βούληση που έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τον Υπουργείο Ιστορικών και να μην εμπέζει τους συναδέλφους ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν και στον διαγωνισμό για μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η σύμβαση του αναπληρωτή. Η πάγια θέση όλου του κλάδου είναι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Και εδώ υπάρχουν πάνω από 10.000 εκπαιδευτικοί και μαζί με τις οικογένειές τους που έχουν 6 μήνες εμπέζονται από το Υπουργείο και είναι αποκλεισμένοι από την εργασία και με όλα τα θέματα επιβίωσης που έχουν προκύψει. Η Επιτροπή Αγώνα Απορριφθέντων Εκπαιδευτικών λόγω παραβόλου είναι ένα ζήτημα, μια απλή ρύθμιση που αρνούνται εδώ και μήνες να τη ρυθμίσουν. Μας πετάνε το μπαλάκι της ευθύνης από το Υπουργείο Εσωτερικών στον ΑΣΕΠ, στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης που αυτή τη στιγμή πάνω από 12.000 εκπαιδευτικοί βρίσκονται άνεργοι. Τίθεται ζήτημα επιβίωσης για τις οικογένειές τους. Δεν σταματάμε να διεκδικούμε το αυτονόητο, δασκάλους για τους μαθητές μας και δουλειά για τους δασκάλους. Εκ μέρους του Συλλόγου Ισοκράτη είμαστε για ακόμη μια φορά εδώ μαζί με τους εκπαιδευτικούς αναπληρωτές απορριφθέντες λόγω παραβόλου. Δηλώνουμε στο δίκαιο αγώνα τους παρών, λέμε ότι είναι και δικός μας αγώνας και ζητάμε από την κυβέρνηση να δώσει τώρα λύση. Έχει κατατεθεί στη Βουλή συγκεκριμένο νομοσχέδιο να σταματήσει πλέον να πετάει τους εκπαιδευτικούς αναπληρωτές στην ανεργία. Αυτή τη στιγμή, εν μέσω πανδημίας που χρειάζονται εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες για να αραιώσουν τα τμήματα σε 15, οι συνάδελφοί μας είναι απαραίτητοι. Ζητάμε να δοθεί τώρα λύση. Ως Πρωτοβουλία Αναπληρωτών στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των συναδέλφων μας των απορριφθέντων λόγω του παραβόλου και απαιτούμε από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση. Δεν είναι δυνατόν την ίδια στιγμή που περνάει το ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο, νομοσχέδια που τσακίζουν τα δικαιώματα του λαού μας σε δουλειά, εκπαίδευση και υγεία, να μην δίνει λύση σε ένα μέτρο που αφορά πάνω από 10.000 συναδέλφους μας. Ένα απάνθρωπο μέτρο που για 3 ευρώ καταδικάζει πόσους χιλιάδες κόσμο σε ανεργία. Εμείς θα συνεχίσουμε δυναμικά, θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας μέσα από τα σωματεία μας, κόντρα ακόμα και στα σχέδια της κυβέρνησης για νέο τρόπο προσλήψεων και διορισμών.